διαβάτη στάσου προσοχή. Δω χάμο κοίτονται νεκροί, που δεν επρόδωσαν ποτέ. Επέσατε θύματα αδέρφια εσείς. Ο Αριστομένης Σιγκελάκης, 73 χρονών πλέον, απαγγέλει στίχους του Βασίλη Ρώτα για το ολοκαύτωμα της Βιάννου και περιγράφει στην κάμερα της Αρτρία τις μαρτυρικές ώρες που έζησαν στα χέρια των Γερμανών το Σεπτέμβριο του 1943 εκατοντάδες κάτοικοι της επαρχίας Βιάννου. Η μητέρα μου ήταν 2 μηνών έγκυος όταν σκοτώσανε τον πατέρα μου μαζί με 3 αδέρφια του, τον παππού μου, σύνολον 5. Συνολικά 461 κάτοικοι της επαρχίας Βιάννου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, ενώ 10 χωριά και 980 σπίτια κάηκαν. Είναι ένας χώρος ιερός και βαμμένος με αίμα, το δεύτερο ολοκαύτωμα της Ευρώπης και από τα πρώτα σε βαρβαρότητα την περίοδο της ναζιστικής κατοχής. 11 αναθυματικές στήλες και 461 καντήλια κρατούν ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος εδώ στην επαρχία Βιάννου, στη θέση Σελή. Κρατούν ζωντανή τη μνήμη για τον κάτοικο αλλά και τον επισκέπτη. Στην ίδια θέση εδώ και ένα χρόνο λειτουργεί το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Βιάννου, το οποίο επισκέπτεται πλήθος κόσμου. Είχαμε και ένα γυμνάσιο από τη Γερμανία. Ναι, πάρα πολλά σχολεία. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Με ιστορικά κοιμήλια και πλούσιο φωτογραφικό υλικό και όχι μόνο, στο μουσείο αναβιώνει η θηριωδία των Ναζί στη Μεγαλόνησο.